Λοιπόν, όπως είπαμε, αντί για την κυρία Βάκη που θα ακολουθήσει, ο κύριος Στασούλας Κωνσταντίνος. Η κυρία Βάκη μετά, ο κύριος Δούρνος, ο κύριος Κασιδιάρης. Η τετράδα θα ακολουθήσει ο κύριος Κοντονής, μετά δεύτερη τετράδα συναδέλφων, ο κύριος Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, η κυρία Βούλτεψη, ο κύριος Αντωνινιός και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας. Και πάμε έτσι με τη σειρά και τους άλλους υπουργούς. Έχετε το λόγο για 6 λεπτά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη χθεσινή ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων, ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία στην πορεία της χώρας που άρχισε μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου και ότι όλα τα αρνητικά στοιχεία τα οποία προέκυψαν από την ανένδοτη στάση των δανειστών δεν αποτελούν ευθύνη και ιδιοκτησία της σημερινής κυβερνητικής πλειοψηφίας, αλλά ήταν αποτέλεσμα μιας αδιαλαξίας των δανειστών, η οποία και η υποταγή στην οποία και απέτρεψε τα χειρότερα. Ανέλησε εν συνεχεία ο κύριος Πρωθυπουργός τρόπους μέσω των οποίων η χώρα θα ξεφύγει από την στασιμότητα και κυρίως δεσμεύθηκε να δημιουργήσει νέους φορείς του δημοσίου οι οποίοι και θα προωθήσουν κατά τη γνώμη του την οικονομική ανάπτυξη. Συγκράτησα την υπόσχεσή του να δημιουργηθεί μια νέα κρατική τράπεζα η οποία θα βοηθάει τις επενδύσεις και αν κατάλαβα καλά η Βουλή θα παίζει και αυτή ρόλο στην έγκριση επενδυτικών σχεδίων. Ο Πρωθυπουργός δηλαδή της χώρας, αυτό που κατάλαβε όλους αυτούς τους μήνες είναι ότι η απάντηση στην ανάγκη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας είναι η ενίσχυση του κρατικισμού. Επειδή τον θεωρώ καλύτερο από αυτή την αντίληψη, νομίζω πως ο κύριος Πρωθυπουργός απευθυνόταν περισσότερο στους υποψήφιους αποστάτες, στους υποψήφιους προς αποσκύρτηση βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη των νέων σκληρών μέτρων τα οποία θα φέρει και τους υπόσχεται ότι όλα αυτά θα τα αντισταθμίσουμε με περισσότερο κρατισμό, περισσότερη επιστροφή στο παρελθόν και προφανώς με άφθονο λαϊκισμό. Υπάρχουν δύο τρόποι να κυβερνάει κανείς μια χώρα. Ο ένας είναι να αναλαμβάνεις πλήρως τις ευθύνες σου και να προχωράς, ο άλλος είναι να αποποιείσαι τις ευθύνες σου. Αποδίδει πρόσκαιρα η αποποίηση των ευθυνών. Ο κύριος Τσίπρας είναι το παράδειγμα. Ξέρετε, υπάρχει μια συναρπαστική στιγμή, αλλά όχι σε αυτή τη Βουλή, στην παλιά Βουλή, όπου ένας ηγέτης είχε εκφωνήσει τον επικίδιό του. Ο Ελευθέριος Βενζέλος στις 28 Απριλίου του 1932 εκφώνησε τον επικίδιό του ως απάντηση στον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του και είναι μυρολάτρης. Τόσο πολύ προσευλήθη αυτός ο ηγέτης που σκηνοθέτησε την εκφώνηση του επικιδίου του για να απαντήσει στον Αλέξανδρο Παπαναστασίου λέγοντας ότι προφανώς δεν είμαι μυρολάτρης, αλλά επένδυσα όλο το πυρ της ψυχής μου, όλη τη φωτιά της ψυχής μου στο να προκαλέσω την διεύρυνση και την προκοπή αυτής της χώρας. Ο αντίποδας αυτής της αντίληψης, ο αντίποδας δηλαδή του να σε γοητεύει η ευθύνη, είναι η χθεσινή παρουσία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και η όλη αντίληψη η οποία συνοδεύει μία στάση της αριστεράς, μια στάση του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, η οποία και πρόσκαιρα γίνεται δεκτή από τον ελληνικό λαό, για να είμαι ειλικρινής. Είναι η στάση του ότι δεν ευθυνόμαστε για το τι μας συμβαίνει. Είναι πολύ συμπαθητικό να μην ευθύνεσαι για το τι συμβαίνει και εγώ θα πάω στην άλλη άκρη, δεν θα εκφωνήσω τον επικίδιό μου βέβαια, γιατί δεν τολμώ να το κάνω, έχω πολλές προκαταλήψεις, αλλά θα σας πω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για μια ηγεσία και για ένα λαό είναι να παραδεχτούμε ότι εμείς ευθυνόμαστε για όσα συμβαίνουν στη χώρα. Η μετάθεση της ευθύνης και η αυτοθυματοποίηση είναι η έσχατη υποτίμηση και η έσχατη αυτοϋποτίμηση.
Είναι μια διαφορετική νοοτροπία αυτή για την οποία σας μιλώ και νομίζω πως εάν ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο στο οποίο αθλείστε επάξια και υπάρχει ακροατήριο στη χώρα, θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας και θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας. Ο κύριος Τσίπρας, την ώρα που μίλαγε ότι δεν ευθύνεται για αυτό που συμβαίνει, αλλά ευθύνεται η νεοφιλελεύθερη πολιτική και το κατεστημένο, επιβάλλει στη χώρα για τους επόμενους 15 μήνες, γιατί όταν λέμε για τα έτη 15 και 16, λησμονούμε ότι το 15 εκπνέει. Επιβάλλει λοιπόν επιβαρύνσεις 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και φέρνει, όχι με τα λόγια του που δεν τολμάει να τα πει, αλλά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ύφεση και ανεργία, ενώ είχαμε βγει με θυσίες τεράστιες των Ελλήνων και από την ύφεση και από την ανεργία. Δεν είπε τίποτε χθες για την εξωτερική πολιτική. Δεν είπε τίποτε λέξη για την εθνική άμυνα. Την ώρα που βρισκόταν στις Βρυξέλλες ο Ταγίπ Ερντογάν και συνεννοείτο με τους εταίρους μας που τον αποκαλούσαν εταίρο για την προστασία των θαλασσίων συνόρων. Και ξέρετε ποιες είναι οι βλέψεις της Τουρκίας στα θαλάσσια σύνορά μας. Και ξέρετε πόσο επισφαλές είναι να μπλέξουμε σε μια δήθεν κοινή προστασία των θαλασσίων συνόρων εντός των δικών μας χωρικών υδάτων. Είναι πολύ λεπτά θέματα. Είναι θέματα τα οποία απέφυγε να ψάξει και να ψάψει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, γιατί αποφεύγει πάντα τα δύσκολα. Είναι ειδικό σε αυτό. Ακούσαμε προηγουμένως από τον Υπουργό Άμυνας ότι είναι δεσμευμένα στο Υπουργείο Οικονομικών τα κονδύλια για τους Έλληνες αξιωματικούς που πρέπει να εκταμιευθούν για να υλοποιηθούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν ανήκει σε άλλο κράτος, δεν ανήκει σε άλλη κυβέρνηση. Δεν είναι ένα θησαυροφυλάκιο το οποίο είναι άπαρτο κάστρο. Είναι η ίδια κυβέρνηση και είναι η ίδια νοοτροπία η οποία θέλει να μην αναλαμβάνονται οι ευθύνες. Ο κύριος Τσίπρας με τα ψέματα και το λαϊκισμό του επιβάρυνε τη χώρα τρομακτικά και σήμερα εξακολουθεί να αρνείται να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Εμείς αναλαμβάνουμε τις ευθύνες του μας. Όχι όμως σαν εκπρόσωποι ενός συστήματος ή ενός κατεστημένου, όπως δεν θέλετε, αλλά σαν κάποιοι οποίοι διδαχθήκαμε από τα λάθη μας, είμαστε υπερήφανοι για την προσφορά μας και δεν θέλουμε αυτό τον λαϊκισμό, ο οποίος σάρωσε τη χώρα στη μεταπολίτευση, να του επιτρέψουμε να ξανασηκώσει κεφάλι. Αποτελείται το κύκνιο άσμα του λαϊκισμού και πιστεύω αυτό το άσμα να μην διαρκέσει πολύ. Εμείς το μάθημά μας το διδαχθήκαμε, είμαστε στην αντίπερα όχθη από αυτή και θα εξακολουθήσουμε να απολυτευόμαστε με ευθύνη και σοβαρότητα. Είναι καιρός, κύριε Τασούλας, είναι καιρός, παρακαλώ. Είναι καιρός να επικρατήσει μια άλλη αντίληψη. Δεν υπάρχουν κατεστημένα, δεν υπάρχουν εχθροί. Όλοι έχουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Και χθες ακούσαμε έναν Πρωθυπουργό να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βάκη Φωτεινή, ελάτε. Ευχαριστώ.